Όλο και λιγότεροι γίνονται οι μαθητές εκείνοι που έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν έστω και ένα κουλούρι από το κηλικείο του σχολείου τους, με τους περισσότερους πλέον να έχουν γυρίσει στις παλιές εποχές και να παίρνουν φαγητό από το σπίτι. Μια κατάσταση η οποία σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες σχολικών κηλικείων χειροτερεύει μέρα με τη μέρα, ενώ ενδεικτικό τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πλέον οι γονείς των μαθητών και τις κατανόησης της όλης κατάστασης από τα ίδια τα παιδιά, είναι πως πλέον δεν πετάνε ούτε ψίχουλο από το φαγητό που έχουν μαζί τους. Τα παιδιά πάρα πολύ δυσκολεύουν να ψωνίζουν. Συνήθως βλέπω ότι κάθε μέρα τα ίδια παιδιά ψωνίζουν. Δηλαδή, όποιος έχει λεφτά, τα υπόλοιπα φέρνουν από το σπίτι. Μαζί τους παίρνουν. Αυτό το είδατε από την αρχή της σχολικής χρονιάς? Τώρα, όπως πάμε, χειρότερα γίνεται. Από την αρχή είχα μάλλον λεφτά. Τώρα, όπως πάει, δεν δουλεύουν, δεν έχουν δουλειά. Από πού να δώσουν τα λεφτά? Και έπεσε δουλειά πάρα πολύ. Δεν έχουν τα παιδιά λεφτά. Και αυτό που βλέπατε ότι με παλαιότερες εποχές τα παιδιά σε κάθε διάλειμμα έπαιρναν και από κάτι διαφορετικό προϊόν. Βλέπετε τώρα ότι σε ένα διάλειμμα θα έρθουν, η συχνότητα δηλαδή, κατά πόσο έρχονται να ψωνίσουν καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής ημέρας? Στο πρώτο διάλειμμα συνήθως παίρνουν, μετά 5-6 παιδιά συνήθως έρχονται, δεν έρχονται μετά. Ό,τι είναι, κάνεις δηλαδή στο πρώτο διάλειμμα να ψωνίσουν τα παιδιά για να φάνε. Μετά δεύτερη φορά για να ρίσουν να ψωνίσουν, δεν έχουν για δεύτερη φορά παιδιά λεφτά. Βλέπετε λοιπόν ότι πάρα πολύ λίγα παιδιά έρχονται πλέον να ψωνίσουν, δηλαδή λέτε ότι έχει μειωθεί πολύ το ποσοστό των μαθητών που έρχεται στο κηλικείο? Ναι, φαίνεται αυτό κάθε μέρα και λιγότερα. Δηλαδή από την αρχή που άρχισαμε καλύτερα ήμασταν, και τώρα που άρχισαμε, ένα μήνα είναι που πέρασε μετά το Χριστούγεννα και διακοπές που είχαμε, λιγότερα παιδιά έρχονται. Έπεσε δηλαδή η δουλειά. Από όρια όλων αυτών βλέπετε ότι τα παιδιά δυνατούν και οι γονείς να δώσουν το καθημερινό χαρτζιλίκι? Ναι, ναι. Δεν μπορούν να δώσουν. Τα παιδιά βλέπεις έρχονται, βλέπουν και φεύγουν. Έλα παιδάκι μου, τι θέλεις, τι θα τόσο. Προσπαθώ να ξεπερετήσω, δηλαδή να πάρω ένα κουλούρι, ένα χυμό, αν έχουν ένα ευρώ και τα. Και δεν έχω κυρία λεφτά και φεύγουν τα παιδιά. Καμιά φορά και έτσι δίνουμε, αν βλέπουμε οι παιδιά, δηλαδή γνωρίζει μου ήδη τα οικογένειες, δηλαδή αν δεν δουλεύουν και αυτά, και έτσι δίνουμε στα παιδιά. Βλέπετε πολλά παιδιά τα οποία, ακόμα και αυτά τα οποία δεν φέρνουν από το σπίτι κάποιο φαγητό, κάποιο τρόφιμο? Όχι, έχουν στα χέρια τους. Σπάνια δηλαδή, όχι, έχουν στα χέρια τους τα παιδιά, τυλιγμένα δηλαδή συνέχεια. Τότε το στάκι είναι σαν ντουτσάκι, καθένας ό,τι μπορεί να βάλει, έχουνε. Αλλά τότε τελευταία δεν πετάνε τα παιδιά. Από την αρχή δηλαδή που καθάριζε, καθαρίστηκε, κάτι φορά σακούλες μάζευε τρόφιμα. Τώρα βλέπουμε δεν έχει. Δεν πετάνε τα παιδιά. Ό,τι φέρουν δηλαδή έχει αξία αυτό που έχουν στο χέρι του, το καταλαβαίνουν αυτό και τα τρώνε, δεν πετάνε. Και με όλα αυτά, βέβαια, την καθημερινή κατάσταση που βιώνετε και εσείς ως ιδιοκτήτρια κηλικείου εδώ στο Δημοτικό Σχολείο, έχει απόρρια και στα δικά σας, θα λέγαμε, στη δική σας κατάσταση, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια, αν δεν ψωνίσουν τα παιδιά, τι θα κάνουμε εμείς? Και προσπαθούμε, ψάχνουμε να βρούμε φτηνότερα προϊόντα να πάρουμε. Δηλαδή, και φούρνους πάλι αλλάξαμε, βρήκαμε πιο φτηνότερα για να μπορέσουμε και εμείς να δώσουμε πιο φτηνά για να ψωνίσουν τα παιδιά. Αν δεν ψωνίσουν τα παιδιά, και εμείς χωρίς δουλειά, σκέψου, θα μείνουμε. Στο μεταξύ, μπορεί η νομοθεσία της χώρας μας να καθορίζει με απόλυτη σαφήνεια τα προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται στα σχολικά κηλικεία. Ωστόσο, φαίνεται πως κάποιοι ιδιοκτήτες τέτοιων κηλικείων δεν λένε να συμμορφωθούν και εξακολουθούν να πουλάνε είδη τα οποία όχι απλά δεν τους επιτρέπεται να τα πουλούν, αλλά είναι και ιδιαίτερα βλαβερά για την υγεία των μαθητών. Σύμφωνα με πληροφορίες απόλυτα διασταυρωμένες, οι οποίες κατά κάποιο τρόπο μπορούν να θεωρηθούν και ως καταγγελίες γονέων, σε αρκετά κηλικεία δημοτικών σχολείων της Ξάνθης, ακόμα και σήμερα πωλούνται τσίχλες, σοκολάτες, γκοφρέτες, πίτσες και πολλά άλλα προϊόντα που με βάση την νομοθεσία δεν θα έπρεπε να διατίθεται σε τέτοιους χώρους. Τα επιτρεπτά τρόφιμα που επιτρέπει να πουλούνται από τα κηλικεία είναι διάφορα αρτοσκευάσματα, τόστ, μεγαλοπούλα και τυρί, σταφιδόψωμα, ξηρή καρπή, φυσική χυμή, γάλα και άλλα ροφήματα. Πότε έχουν γίνει οι πρώτοι έλεγχοι στα κηλικεία του νόμου Ξάνθης και αν μέσα στη σχολική χρονιά έχουν παρατηρηθεί κάποιες, θα λέγαμε, συστάσεις έχουν γίνει ή και ακόμα και κάποιες παραβάσεις να έχουν παρατηρηθεί? Με την έναρξη του σχολικού έτους συνήθως αρχίζουμε όλους τους ελέγχους και εκεί δίνουμε συστάσεις στους κηλικιάρχες τι προϊόντα πρέπει να πουλάνε. Σε περιπτώσεις που δεν συμμορφώνονται γίνονται μηνύσεις από την υπηρεσία μας και κατά τακτικά διαστήματα γίνονται και ενδιάμεσα κατά το διάστημα της σχολικής περίοδου διάφοροι έλεγχοι. Σε περίπτωση όμως που έχουμε καταγγελία από κάποιο γονέα ή από κάποιο άλλο φορέα, κάνουμε έξτρα έλεγχο στο συγκεκριμένο κηλικείο.
Αξιομοιότητα, θα λέγαμε ότι εάν υπήρχαν περισσότερα άτομα στην υπηρεσία, θα γινόντουσαν και πιο τακτικοί έλεγχοι. Ναι, εννοείται. Αν είχαμε περισσότερα άτομα, θα γινόταν οι έλεγχοι πιο τακτικοί. Ευθύνη μάλιστα για τα προϊόντα που πολλούν τα κυλικεία έχουν και οι διευθυντές των σχολείων. Και οι ίδιοι οι διευθυντές των σχολείων είναι υπεύθυνοι γιατί ότι οι προϊόντα επιτρέπεται να πουλάνε στα σχολεία τους. Ιδιαίτερα σημαντική για τις αρμόδιες υπηρεσίες όμως θα μπορούσε να είναι και η βοήθεια των γονέων οι οποίοι και οφείλουν να ανακαταγγέλουν τα κυλικεία εκείνα τα οποία πουλάνε ήδη μη επιτρεπτά από την νομοθεσία καθώς η Διεύθυνση Υγείας μπορεί να διενεργεί τους δικούς της ελέγχους αλλά αυτή όπως φαίνεται δεν είναι αρκετή για την εξάλληψη αυτού του φαινομένου. Πάντως ένας βασικός λόγος της μη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών κυλικίων είναι και οι πολύ μικρές κυρώσεις που τους επιβάλλονται σε περίπτωση που παραβιάζουν την νομοθεσία.